Θα πάμε σε έναν εξαιρετικό κύριο που οφείλω να πω ότι τον γνωρίσαμε μέσα από τη βάσανο των εκλογών και περίπου απορρίσαμε τι δουλειά έχει αυτός ο άνθρωπος με την πολιτική και τις εκλογές. Μάλλον το κατάλαβε πιο μπροστά από εμάς, πολιτικών, αλλά κατάλαβε ότι ο δρόμος τον οποίο εστρώθηκε μάλλον ήταν το λάθος μονοπάτι, διότι είναι πολύ γραφότατος, πολύ διαβασμένος, δεν το συζητώ. Και θα σας πω το εξής. Μπορεί να ξεκίνησε από τη νομική, γενικώς διαλέγει άλλα μονοπάτια. Διδάσκει αισθητική στο Παρίσι. Είναι μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας. Είναι ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας. Καλημέρα, κύριε Δαβέτα. Καλημέρα σας και χαίρομαι για το αρχικό σχόλιο περί πολιτικής. Νομίζω ότι θα έρθει η ώρα που θα σας πω και εγώ δύο κουβέντες πάνω σε αυτό. Λοιπόν, κύριε Δαβέτα, θα αναρωτηθούν τώρα οι ακροατές τι δουλειά έχει ένας διδάκτορας αισθητικής πρωί-πρωί στη συχνότητα του 984. Είναι θέμα αισθητικής τα όσα ζούμε τα τελευταία χρόνια? Προφανώς και είναι, διότι με την έννοια της αισθητικής, τι ορίζουμε ως αισθητική? Ως αισθητική δεν ορίζουμε την έννοια του αισθησιακά ωραίου, αλλά του αισθητικά ωραίου. Αυτός είναι ο πραγματικός όρος της αισθητικής, όπως ξεκίνησε από τον Αριστοτέλη και όπως καθιερώθηκε το 1795 από τον Baumgarten, τον γερμανό φιλόσοφο. Mm. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αισθητική είναι ο τρόπος που ζούμε και το μέσα μας και το έξω μας. Με απλά λόγια, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Πώς σκεφτόμαστε, πώς συμπεριφερόμαστε σαν εικόνα και πώς νιώθουμε. Είναι και τα δύο μαζί, όλα. Είναι δηλαδή μια ολοτική εικόνα, μία αυτό που έλεγε ο Joseph Beuys, total art, δηλαδή ολοτική τέχνη. Αυτή είναι η αισθητική και αφορά την έννοια του ωραίου. Ναι. Άρα λοιπόν το ωραίο πρέπει να είναι συγγενές με το αληθές και με το καλόν. Και... αυτά τα λέει ο Πλάτωνας. Και εγώ σας λέω με βάση το βιβλίο που έχω γράψει ότι η αισθητική πρέπει να αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις, να αφορά την καθημερινότητά μας, να αφορά ακόμη τον τρόπο που φτιάχνουμε την παραγωγή, που εργαζόμαστε, για να μπορούμε να έχουμε μια μορφή ευζωίας. Διότι το πρόβλημα έχει γίνει πια να ζούμε μόνο και έχουμε χάσει την ευζωία. Κύριε Δαβέτα μου, ο κόσμος αναρωτιέται τι είναι αυτό που ζει τα τελευταία χρόνια και κυρίως, επειδή λένε όλοι έρχονται δυστοπικές εποχές. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι ζει μες στη δυστοπία ήδη. Είναι έτσι? Έτσι είναι και μάλιστα μπαίνουμε σε μια διαδικασία στην οποία ας ετοιμαστούμε όλοι μας, εξαρτάται πώς θα αντιδράσουμε, να ξεχάσουμε λέξεις όπως ελπίδα και ελευθερία. Η λέξη ελευθερία κυρίως είναι μια λέξη η οποία ας φύγει πια από το λεξιλόγιο μας. Έχω την εντύπωση ότι οδηγούμαστε σε μια μορφή ελευθερίας, όπως είναι τα μικρά παιδιά, τα οποία είναι σπίτι τιμωρημένα και το μόνο που έχουν είναι να ονειρεύονται και να φαντάζονται, μακριά όμως από την πράξη. Άρα η ελευθερία, η οποία όμως δεν έχει πράξη παρά έχει μόνο φαντασία, είναι ένας κομμένος οργανισμός ο οποίος δεν έχει ζωή. Τι φταίει? Φταίει η όλη πορεία που έχει πάρει από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά, αυτό που ονομάζουμε πολιτικά ορθών και το οποίο περνάει μια διαδικασία, μια αρρώστια που λέγεται νεανισμός. Τι είναι ο νεανισμός? Ο νεανισμός είναι μια ασθένεια της μοντέρνας εποχής η οποία χαρακτηρίζεται από, όχι μόνο από άρνηση του παλιού και του αυτού που θεωρούσαμε σοφού, και όταν λέω παλιό δεν μιλάω για το παλιό σύστημα, ακόμη και ηλικιακά το βάζω, αλλά κυρίως με το πάθος του μέλλοντος. Δηλαδή οι λέξεις που χρησιμοποιεί ο νεανισμός και αυτό το πολιτικά ορθόν είναι το μέλλον. Έχουμε ξεχάσει το παρόν. Και βέβαια δεν μαθαίνουμε τίποτα από το παρελθόν. Αυτή η μανία για το μέλλον, αυτή η μελλοντολογία, αυτή η λεγόμενη φουτουριστική κατάθλιψη, όπως την ονομάζω εγώ, όπως έχει γίνει επανειλημμένα, μας οδηγεί όχι κυριολεκτικά στο μέλλον, αλλά μας οδηγεί να ζούμε μόνο με όνειρα. Θα σας πει όμως κάποιος, κύριε Δαβέτα, ότι αυτή η διαρκής, καλά το λέτε, αναφορά στο μέλλον, εδράζεται πάνω στα επιτεύγματα μιας τεχνολογικής έκρηξης που κάποιοι τη λένε επανάσταση, όπου συγκεντρώνεται στα χέρια ολίγων, διαδικτυακά και παγκόσμια, αλλά πάντως είναι μια τεχνολογία εχμής. Άρα δεν έχω καμία διήρηση σε αυτό. Ναι. Συμφωνώ. Η διαφορά η οποία είναι ότι από τη στιγμή που αυτή η τεχνολογία εχμής, όπως και οι υψηλές σκέψεις,
βρίσκονται στα χέρια των ολίγων, τότε αυτοί οι ολίγοι προσπαθούν να διατηρήσουν την εξουσία των ολίγων, της ολιγότητάς τους, και με από εκεί και πέρα να μην δίνουν στον κόσμο και να μην περνάει στον κόσμο αυτό ακριβώς το οποίο οι ίδιοι ανακαλύπτουν. Έτσι ο κόσμος γίνεται χρήστης αυτής της νέας τεχνολογίας χωρίς να είναι μέτοχος αυτής της τεχνολογίας. Είναι μεγάλη διαφορά. Το χρήστης εδώ είναι το κρίσιμο κομμάτι, έχετε δίκιο. Γιατί όλοι χρήστες είμαστε, όχι μέτοχοι. Εκεί είναι, μας πετάει ένα κομμάτι, εμείς γοητευόμαστε από το 5G, από το α, το β, από όλες τις τεχνολογικές. Μπαίνουμε με τα μούτρα στο θέμα του ειδικευμένου πια χρήστη, ούτε καν του γνώστη χρήστη, αλλά του ειδικευμένου χρήστη, ο οποίος λειτουργεί μόνο, αν θέλετε, πρακτικά και τεχνολογικά, χειρονομιακά λειτουργεί, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να έχει την εσωτερική επαφή με αυτό το αντικείμενο. Δηλαδή υπάρχει μια εξέλιξη εξωτερική, αλλά δεν υπάρχει εσωτερική εξέλιξη στον άνθρωπο. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Θανάσης, καλημέρα στον κύριο Δαβέτα. Καλημέρα του. Μπορεί να υπάρξει φαντασία για το άτομο κάτω από αυτές τις συνθήκες της μη ελευθερίας όπως περιέγραψε? Δεν είναι οξύμορο να μιλάμε έστω και για ελευθερία στα όνειρα όταν είσαι κάτω από συνθήκες μη ελευθερίας? Πολύ σωστή παρατηρήση και θα την υιοθετώ σε μεγάλο βαθμό. Εγώ δεν σημαίνει ότι αυτό που είπα στην ελευθερία στα όνειρα ότι το υιοθετώ. Εγώ βλέπω ανθρώπους φυλακισμένους παγκοσμίως σε αυτό το σύστημα του χρήστη καταναλωτή, με αποτέλεσμα άρα να μην μπορεί να κάνει, γιατί υπάρχει το επιβίωσης. Συγγνώμη κύριε Δαβέτα, άρα μιλάτε για εξαρτημένους χρήστες, ότι είμαστε εξαρτημένοι πια χρήστες? Προφανώς εξαρτημένοι. Μάλιστα. Χρήστες, βεβαίως, απόλυτα εξαρτημένοι. Συνεχίστε. Με αποτέλεσμα αυτή η έννοια του χρήστη, να, αν θέλει κάποιος να επιβιώσει, γιατί υπάρχει το αίσθημα της επιβίωσης, είναι πολύ ισχυρό. Δεν οδηγείται εύκολα ο άνθρωπος στην παραίτηση. Θα το πούμε σε βιβασμό κάποιοι, θα το πούμε από εδώ, θα το πούμε από εκεί, αλλά υπάρχει μέσα εκφύσεως ένα αίσθηκτο επιβίωσης. Αυτό το αίσθηκτο λοιπόν μας οδηγεί σε τι? Αν κάποιος μπορεί να τους οδηγήσει στην τέχνη. Γι' αυτό είναι μια υγιής αντίδραση. Να λειτουργήσουν δηλαδή δημιουργικά. Να φτιάχνουν δημιουργικά πράγματα ανεξαρτήτως αν αυτά θα έχουν επιτυχία ή όχι. Να βρουν μια προσωπική σχέση με τη δημιουργία. Αυτό είναι υγιέστατο. Κάποιοι άλλοι φτιάχνουν φαντασίες και όνειρα μέσα τους, τα οποία όμως τα κρατούν κρυφά. Και κάποια στιγμή ή αυτά οδηγούνται εναντίον του εαυτού τους, διότι ανακαλύπτουν την πραγματικότητα και έχουμε μια κατάθλιψη, ασθένεια επίκαιρη και σύγχρονη, ή οδηγούμαστε σε κάποια εξωστρέφεια η οποία είναι βία. Βία. Αυτή τη στιγμή το είδαμε όλοι στη Γαλλία, εγώ το βλέπω καθημερινά και στη Γαλλία που είμαι, στον τρόπο που χτυπήσαν τον Μακρόν, στον τρόπο που οι άνθρωποι αντιδρούν. Εάν ζήσετε λίγο την ευρωπαϊκή πραγματικότητα και ειδικά των μεγαλοπόλεων όπως είναι το Παρίσι ή το Λονδίνο, αλλά ειδικά στο Παρίσι που ζω, η βία δεν έχει όρια. Ανά πάση στιγμή σε δευτερόλεπτα μπορεί να βρεθείς μαχαιρωμένος, χωρίς λόγο. Γι' αυτό και υπάρχει παντού αστυνομία. Πιστεύετε ότι η έκρηξη βίας, μάλλον σχήμα λόγου χρησιμοποιήσατε, δεν είναι προφανώς χωρίς λόγο, έχει υπόβαθρο, αλλά πλέον γίνεται μια καθημερινότητα που αισθάνεσαι ότι είναι χωρίς λόγο? Απολύτως. Απολύτως. Και είναι, θυμίζει μάλιστα τους ήρωες του Ντοστογεύσκη, θα σας πω, ναι. Ο οποίος ο Ντοστογεύσκη στον ήρωά του, το Ρασκόλνικοφ, ναι. Είχε προειδεί αυτό το οποίο θα συνέβαινε στη μοντέρνα εποχή. Και το είχε, ο Ρασκόλνικοφ είναι ένας ήρωας ο οποίος σκοτώνει χωρίς προφανή λόγο. Όσοι το διαβάζουν το βιβλίο θα το καταλάβουν. Κοιτάξτε, επανέρχεται ο φίλος ο Θανάσης και λέει το εξής. Χαίρομαι για αυτή τη συζήτηση με τον κύριο Δαβέτα. Και επειδή και εγώ συμφωνώ ότι, είναι, ότι όλοι είμαστε εξαρτημένοι χρήστες, γι' αυτό και πια λέει στο λεξιλόγιο μας, ακούστε, έχει ωραίο προβληματισμό, η λέξη χρηστικό. Δεν υπάρχει πλέον η έννοια του χρήσιμου. Περάσαμε το στάδιο που δεν προσδιορίζουμε εμείς τις ανάγκες μας πλέον, μας τις προσδιορίζουν άλλοι. Για παράδειγμα, τα κέντρα παραγωγής σκέψης, think tanks και προϊόντων. Και άλλος φίλος, ο Γιώργος, λέει μπράβο στον κύριο Δαβέτα, μας έχει φάει πολιτική ορθότητα. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο επί των σχολείων των ανθρώπων? Και τα δύο σχόλια είναι μεστά και φαίνεται ότι οι δύο κύριοι αυτοί, ο Θανάσης και ο Κώστας, έχουν πραγματικά σκεφτεί το πρόβλημα και τους ευχαριστώ που επανατοποθετούν το ζήτημα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ακούστηκε η λέξη χρησιμότης. Η χρησιμότητα πάει με την έννοια της ευζωίας. Θα θυμίσω στους δύο εκλεκτούς, αλλά και στο κοινό φίλους, ότι όταν ρωτάτε ο Σωκράτης επανειλημμένα στους διαλόγους του Πλάτωνα
τι είναι το καλό και τι είναι το ωραίο, τους απαντάει, είναι χρήσιμο και ωφέλιμο. Άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς την ωφέλεια του ανθρώπου. Και όταν εννοούμε ωφέλεια, εννοούμε και την εσωτερική, την ψυχική και την πνευματική, αλλά και την εξωτερική, την υλική ωφέλεια. Εδώ είμαστε καθαρά εξαρτημένοι. Εδώ σας τα λέω εγώ στον χώρο της τέχνης που κινούμαι εγώ, ή στον χώρο της γραφής, στον χώρο των εκδόσεων που κινούμαι και εδώ και έξω. Ναι, ναι. Για να γίνει ένα έργο τέχνης, εάν το έργο τέχνης αυτό δεν το υιοθετήσει η αγορά τέχνης, οι διάφοροι αρμόδιοι, δηλαδή οι γκαλερίστες, η παραγωγή, διάφοροι ειδικοί επί των μουσείων, αν δεν το υιοθετήσουν αυτοί, δεν έχει καμία αξία το έργο. Δηλαδή περνάει από αυτούς, από τους συλλέκτες, τους αγοραστές, δηλαδή την αγορά με λίγα λόγια τέχνης, η οποία αγορά πολλές φορές παραγγέλνει έργα, όχι με την έννοια της παραγγελίας που κάναμε στην Αναγέννηση και λέγαμε στον Μιχαηλάγγελο, κάνε μου αυτό το έργο το οποίο έχει ιστορική και θρησκευτική αξία, αλλά με την έννοια της παραγωγής, ότι αυτή τη στιγμή στην αγορά θέλουμε έργα τα οποία να πηγαίνουν με το ρυθμό της Volkswagen ή με το ρυθμό της Mercedes ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θέλω λοιπόν μια σειρά από τέτοια έργα. Αυτά μόνο θα πουλήσω. Τα άλλα δεν θα πουλάω. Κράτα τα για προσωπικό σου χόμπι. Άρα η προσωπική δημιουργία, η δημιουργία του ατόμου, η δημιουργία του προσώπου γίνεται χόμπι, και το άλλο, το να υπακούς στις καταναλωτικές διαταγές των ισχυρών, γίνεται δουλειά. Νομιμοποιημένη δουλειά. Νομιμοποιημένη με την έννοια εισαγωγικά. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε μια κατάσταση η οποία δεν την καταλαβαίνουμε, διότι μας αποκοιμίζει. Μισό λεπτό, γιατί λέτε κάτι πολύ κρίσιμο. Βλέπω εδώ βροχή τα μηνύματα. Κύριε Δαβέτα, θα μείνετε λίγο. Ακούστε. Με βάση αυτό που μου περιγράφετε λοιπόν, η τέχνη δεν λειτουργεί όπως λειτουργήσε στο παρελθόν με τα αρνητικά και τα θετικά. Να το πω ως ο ιονοσκόπος, ο προφήτης, ο προλαλής σας πια. Αν, όχι, είναι, βέβαια, όχι, αν είναι έτσι, είναι μια τέχνη, με πολλά εισαγωγικά αυτό που θα πω, στρατευμένη για συγκεκριμένους σκοπούς. Αλλά πάντως για να μας περιγράψει, εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, όλοι οι μεγάλοι στην τέχνη προείδαν και μέσα από την τέχνη πέρασαν στον κόσμο το τι έρχεται, το τι συμβαίνει, περιέγραφαν το τι συμβαίνει, το τι συνέβη. Τώρα δεν είναι έτσι, μου λέτε. Έτσι ακριβώς είναι, δηλαδή, έτσι πώς το λέτε, αυτό που διαπιστώνετε. Όχι, δεν είναι έτσι. Απολύτως δεν είναι έτσι. Και σας το λέω και από προσωπική εμπειρία, αλλά και από εμπειρία ως καθηγητής, καθότι διδάσκω, όπως ξέρετε, στη Σορβόνη. Και το βλέπω αυτό καθημερινά. Λοιπόν, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι το εξής. Μέχρι τα χρόνια του 80 είχαμε όλο αυτό το κίνημα, το οποίο ξεκίνησε από το τέλος του 19ου αιώνα, που ονομάζουμε μοντέρνα εποχή, δηλαδή η μοντέρνα τέχνη. Η μοντέρνα τέχνη ακόμη δεν είχε μπει στη λογική αυτή της παραγωγής. Ο καλλιτέχνης ήταν αυτός ο οποίος καθόριζε πρώτα την δημιουργία και μετά το πού θα πήγαινε η τέχνη. Δηλαδή ο Πικάσο αυτό που έκανε, δεν θα του έλεγε κάποιος Πικάσο κάνει αυτό. Ο Πικάσο έλεγε αυτό έκανα και όποιος το θέλει. Από τα χρόνια του 80 όμως, που μπήκαμε σε αυτό που ονομάζουμε σύγχρονη τέχνη ή κατά άλλους πιο φιλοσοφικά, όπως έλεγε ο Λιωτάρ, με τα μοντέρνα τέχνη, έχουμε αυτή τη στιγμή δίπλα στον καλλιτέχνη την είσοδο δύο παραμέτρων, της αγοράς και της επικοινωνίας. Ένα έργο τέχνης και ένας καλλιτέχνης, για να νομιμοποιηθούν, πρέπει να έχουν άριστη ισορροπία σχέση με αυτά τα τρία στοιχεία. Δηλαδή παράγουν κάτι, αν όμως αυτό δεν εγκριθεί από την αγορά και αν δεν ανακοινωθεί από την επικοινωνία, το έργο μαραίνεται και μένει στην άκρη. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα ζωής. Το ίδιο και στις εκδόσεις. Ο εκδότης κοιτάει να βγάλει ένα αντικείμενο. Δεν κοιτάει να βγάλει αυτό το οποίο προτείνει ο δημιουργός, ο συγγραφέας. Και εδώ θυμάμαι, εγώ θυμάμαι δύο μεγάλους, οι οποίοι με βοήθησαν στα πρώτα μου βήματα. Ήταν ο ένας, ήταν ο Όσκαρ Ουάιλ, ο οποίος έλεγε ότι δεν είναι η τέχνη που μιμείται τη ζωή, είναι η ζωή που μιμείται την τέχνη. Έτσι έπρεπε να ήταν το πράγμα, όπως ήταν παλαιότερα. Ή το άλλο που έλεγε ο Φερνάντο Πεσόα, ότι το ότι υπάρχει ακόμη τέχνη, αλλά τότε μέχρι το 39 που ζούσε, 37 νομίζω, είναι απόδειξη ότι η ζωή από μόνη δεν φτάνει. Αυτή είναι η κλασική έννοια της τέχνης. Η τέχνη έρχεται να συμπληρώσει και να επιμηκύνει τη ζωή. Μας το είπε και ο Σοπενχάουερ, που μας έδωσε λύση την τέχνη, αλλά και ο Νίτσε. Αυτά τα πράγματα έχουν εξαφανιστεί. Έρχεται ένας κύριος με ένα κουστούμι, μια γραβάτα, πνιγμένος, σαν να έχει βγει από μια κονσέρβα,
και ο οποίος μας λέει, κοιτάξτε να δείτε, θα κάνετε αυτά τώρα, διότι αν δεν κάνετε αυτά, το έργο σας δεν πρόκειται να πουληθεί ποτέ, δεν θα πάει ποτέ συλλέκτες. Και δεν είναι ότι ο συλλέκτης δεν θα τα αγοράσει, είναι ότι αυτός δεν το πάει στο συλλέκτη. Προσέξτε, αυτός που στο παραγγέλνει και αν δεν το κάνει σε τιμωρεί, δεν το κυκλοφορεί έξω. Άρα μου λέτε, με έναν τρόπο μου περιγράφεται πέρα από την τέχνη κάθε έκφανση της ζωής. Αυτό δεν συμβαίνει στην καθημερινότητα, κύριε Δαβέτα, επί της ουσίας. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Και το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι παλιότερα ακόμη και τέτοιες απόπειρες δεν μπορούσαν να συμβούν. Διότι, ας το πούμε, το δημοκρατικό κίνημα, δεν μου άρεξε η λέξη λαϊκό, αλλά το δημοκρατικό κίνημα με την ευρία έννοια, δηλαδή ο καθημερινός πολίτης, ναι, ναι, ο πολίτης της δημοκρατίας, αντιδρούσε. Είχε άποψη. Και έβγαινε έξω και διαμαρτυρόταν. Τώρα, με βάση αυτόν τον νεανισμό που σας είπα, αλλάζουν αυτά τα πράγματα πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα ο πολίτης, στα πλαίσια της επιβίωσης, να μην μπορεί να λειτουργήσει με τη δημοκρατική συνείδηση, παρά να λειτουργεί με το αίσθημα της επιβίωσης. Δηλαδή, μια σκέτη. Τώρα υπάρχει το αίσθημα της επιβίωσης, σου λέει, θα χάσω τη δουλειά μου. Πώς και θα μείνω εκτός. Ναι, ναι. Και δεν μπορώ να φάω, και έχω και οικογένεια. Τι κάνει, αρχίζει και βάζει την αριστοκρασία του. Και σιγά-σιγά μαραίνεται. Και το διαπιστώνει από κάποια ηλικία και έπειτα και έχουμε τα φαινόμενα της κατάθλιψης ή της βίας. Πάνε μαζί αυτά. Λέει ο φίλος ο Σάκης, εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Δαβέτα. Η πλήρης αλωτρίωση αποτυπώνεται στην κλασική συμπεριφορά που έχουμε πλέον σήμερα οι περισσότεροι με τα κινητά και τις selfies. Δηλαδή, δαπανούμε χρόνο αποθανατίζοντας το παρόν, το οποίο δεν ζούμε με την έννοια ότι δεν το απολαμβάνουμε, για να το ζήσουμε ως παρελθόν στο μέλλον. Αυτό έχει σαν συνέπεια να λιώνεται η αίσθηση του χρόνου. Τα άτομα να έχουμε την ψευδέστηση ότι ζούμε και ότι κατέχουμε το χρόνο μέσω της τεχνολογίας, που είναι πανταχού παρόν, ενώ στην ουσία έχουμε χάσει τις βασικές μας αναφορές στο χώρο-χρόνο, έχουμε χάσει και το χώρο και το χρόνο, και οι κατέχοντες την τεχνολογία έχουν την πλήρη εξουσία και στο χώρο και στο χρόνο. Ακριβώς θα συμφωνήσω. Ευχαριστώ πολύ τους ακροατές σας. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι και τους ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω απόλυτα με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή ο χώρος και ο χρόνος, δηλαδή το εδώ και το συγκεκριμένο σαν μορφή, αυτό το πράγμα είναι μόνο ψευδέστηση. Είναι μόνο μία εικόνα ψευδεστησιακή. Δεν είναι πραγματικότητα. Γι' αυτό και η ευζωία δεν περνάει από το παρόν, όπως το παρόν το έλεγαν οι Έλληνες, οι κλασικοί, και το δόξασε ο Νίτσε, ο οποίος είπε «Ζήστε το παρόν και αφαιρέστε τα ιδεώδη από το μυαλό σας, αλλά ζήστε πλήρως το παρόν». Εδώ έχουμε ένα φαντασιακό παρόν, για να χρησιμοποιήσω τα λόγια ενός εκλεκτού φίλου που δυστυχώς δεν είναι ανάμεσά μας, του Ζαν Μποντριγιάρ, με τον οποίο είχα προσωπική σχέση χρόνια στη Γαλλία. Είχατε σχέση ιδιαίτερη. Ναι. Πολύ ιδιαίτερη σχέση, έχει γράψει και για μένα. Εγώ ήμουν πολύ νεαρός και με είχε στηρίξει πολύ από τα πρώτα μου βήματα. Λοιπόν, που μιλούσε για τον ψευδαισθησιακό κόσμο. Ακόμη και τον πόλεμο. Είπε ότι ακόμη και ο πόλεμος του Ιράκ, αυτό το βιβλίο το οποίο είχε γίνει φοβερό, λέει ο πόλεμος του Ιράκ δεν έγινε ποτέ. Και όλοι όρμησαν πάντων να το φάνε, μα σκοτώθηκε κόσμος. Και ο Μποντριγιάρ εννοούσε. Δεν έγινε ποτέ από εμάς, οι οποίοι στέλνουμε ηλεκτρονικά τις βόμβες και σκοτώνουμε τον κόσμο εκεί. Αυτό εννοούσε ο Μποντριγιάρ. Γιώργος, καλημέρα στον κύριο Δαβέτα. Μην πάει μακριά. Όλοι έχουν λυσάξει τα συστήματα για την υποβάθμιση πρώτα και κύρια των ανθρωπιστικών σπουδών. Τυχαίο? Καθόλου τυχαίο, Γιώργο. Εγώ ίδιος το έχω προσωπικά βιώσει αυτό. Όταν θέλησα πολλές φορές να διδάξω κάποια πράγματα σε σχέση με τα ανθρωπιστικά, είχα πολύ λίγη τύχη και ό,τι κατάφερα, το κατάφερα μόνο και μόνο γιατί ενέπλεξα, ας το πούμε, φιλοσοφία και τέχνη μαζί και κάλυψα το ένα μέσα από το άλλο. Αλλά οι ανθρωπιστικές σπουδές περνάνε βαθύτατη κρίση, συνειδητή κρίση, δηλαδή συνειδητά τις έχουν ρίξει σε κρίση, διότι θέλουν να μετατρέψουν τον κόσμο σε ειδικευμένους εργάτες, εξαρτώμενους τεχνικά, ανθρώπους οι οποίοι αποτελούν το λεγόμενο ηλεκτρονικό προλεταριάτο, διαδικτυακό προλεταριάτο. Για να χρησιμοποιήσω αυτούς τους όρους. Κύριε Δαβέτα, αν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με τη λογική και τους κανόνες της αισθητικής, μπορεί να κάνω λάθος, διαχρονικά οι τέχνοι προηγούνταν των επαναστάσεων. Των όποιων επαναστάσεων, δεν σημαίνει ότι ήταν πάντα θετική η έκβασή τους, αλλά προηγούνταν, γιατί δημιουργούσε το κατάλληλο πεδίο. Σήμερα, από τη στιγμή που δεν έχει τα χαρακτηριστικά της δημιουργίας, αλλά είναι τυποποιημένη, μπορεί πλέον να δημιουργήσει συνθήκες πρόοδου και αλλαγής. Να εμπνεύσει, βρε αδερφέ. Μπορεί. Ναι, μπορεί να γίνει, παρότι θα συμφωνήσω απόλυτα.
η τέχνη, αν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, 50 έργα τέχνης ή 50 καλλιτέχνες, από τους 50 καλλιτέχνες, οι δύο ή οι τρεις ανθίστανται ακόμη, παίζοντας με το σύστημα, αλλά ανθίστανται, παρότι παίζουν με το σύστημα. Ένας από αυτούς είναι ο μεγάλος Γιώζεφ Μπόις, ο οποίος ήταν και ο δάσκαλός μου. Ο Γιώζεφ Μπόις ήταν ο άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποίησε έντεχνα το σύστημα, χωρίς να λιώσει τίποτα, έπεισε το σύστημα ότι πραγματικά αυτά που κάνει είναι χρήσιμα για το σύστημα, διότι το σύστημα κάπου χρειάζεται τους μύθους των γκουρού για δικιά του λύση, και ταυτόχρονα πέρασε αντιλήψεις οι οποίες είναι άκρως επαναστατικές στην τέχνη και οι οποίες διατηρούν ακόμη σήμερα, είναι αυτό το χρόνο 100 χρόνια από το θάνατό του, και τον δοξάζουν όλοι και τον υμνούν, διότι κατάφερε να περάσει στις πληγάδες πόρτες, πέτρες. Αλλά όμως είναι λίγοι, για να μην πω ελάχιστοι αυτοί. Οι περισσότεροι υφίστανται τις συνέπειες αυτές που είπαμε στην αρχή. Άρα, κύριε Δαβέτα, βλέπετε, διδάσκοντας και αισθητική, βλέπετε πια ότι αυτό που κάποιοι το συζητούν φιλοσοφικά και θεωρητικά, και καλά κάνουν, αλλά για μας τους απλούς κοινούς θνητούς μπορεί να φαντάζει μακρινό, γιατί σωστά το είπατε, υπάρχει πρώτα-πρώτα το αίσθηκτο της επιβίωσης. Βλέπετε ότι πάμε σε μετακοινωνίες, άντε να χρησιμοποιήσω, πόβερε παιδί μου, αυτές τις μοντέρνες λέξεις, μετακοινωνίες, μεταανθρωπιστικές, μπορεί να φτάσουμε σε κοινωνίες όπου ο άνθρωπος να είναι επιδοτούμενος για να συντηρείται απλά στη ζωή? Σας φαίνεται πολύ Huxley, αλλά εγώ πρέπει να το πω. Όχι, δεν είναι ότι αυτή είναι η πρόθεση του συστήματος. Αυτή είναι η πρόθεση της εξουσίας. Όμως εδώ πρέπει να υπολογίσουμε κάτι. Τις αντοχές της φύσης. Το πρόβλημα της εξουσίας είναι να μετατρέψει τους ανθρώπους σε μεταανθρώπους, να τους κάνει οι ηλεκτρονικές κατασκευές, όσο και αν μοιάζει ακραίο αυτό που λέω, με μια διαφορά. Ότι υπολογίζει να το πετύχει αυτό ελέγχοντας κυριολεκτικά και δαμάζοντας τη φύση. Νομίζουν ότι δαμάζουν τη φύση, και εδώ θα φανώ αισιόδοξος. Επανειλημμένα η φύση έχει αντιδράσει, είτε με από τις θέματα σεισμών, μέχρι το άλλο το ηφαίστειο στην Ιρλανδία, μέχρι πολλά άλλα πράγματα. Η φύση ακόμη δεν έχει τελειώσει. Και όσο η φύση δεν έχει τελειώσει, και οι αντιδράσεις απέναντι σε αυτή την λεγόμενη ηλεκτρονική ζωή, και οι αντιδράσεις αυτές θα υπάρχουν. Και απόδειξη το βλέπουμε και στην πολιτική. Ο κόσμος, ευρωπαϊκά τουλάχιστον, είναι κομμένος στα δύο. Σε αυτούς οι οποίοι ακολουθούν με τα μανίας την έννοια του progress, δηλαδή της εξέλιξης και της πρόοδου, τα βάζω εισαγωγικά γιατί δεν είμαι ούτε εναντίον της πρόοδου, ούτε εναντίον της εξέλιξης. Αλλά λέω με βάση αυτούς που τα χρησιμοποιούν. Και από την άλλη μεριά, τους λεγόμενους συντηρητικούς, μέσα στους οποίους υπάρχουν βέβαια κάθε καρυδιάς καρύδι, αλλά εκεί μέσα στους συντηρητικούς αυτούς υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι, τους συντηρητικούς πάλι συσταγωγικά έτσι, όλα αυτά συγχωρείς χρησιμοποιώ λίγο μπανάλ ορολογία, μέσα σε αυτούς υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ακόμη πιστεύουν στη λειτουργία της φύσης. Ακόμη πιστεύουν ότι η φύση, αυτός ο δαίμονας, όπως έλεγε ο Σωκράτης, μιλάει μέσα από εμάς και μπορεί να μας μιλήσει και να ακούσουμε τη φωνή του, έτσι ώστε να καθοδηγήσουμε κάποιες ενέργειες και κάποιες πράξεις μας. Και αυτός ο αγώνας είναι ανελαίτος, εκφράζεται και πολιτικά. Το βλέπουμε ότι από τη μια μεριά υπάρχει πάντοτε η τάση για βίαιη αλλαγή μέσω του πολιτικά ορθών των νόμων της κοινωνίας, και από την άλλη υπάρχει μια αντίδραση ανθρώπων μη οργανωμένων, δεν είναι καθόλου οργανωμένοι. Και με στρεβλώσεις πολλές φορές, ακραίες, ναι. Ναι, οι οποίοι αντιδρούν σε αυτή τη διαδικασία της βίαιης υποταγής της φύσης. Όσο λοιπόν η φύση ακόμη αντιδρά, εγώ θα είμαι υπέρ της σύνθεσης των δύο. Δηλαδή, είμαι υπέρ της εξέλιξης, αρκεί η εξέλιξη να λαμβάνει μέρος το μέγεθος της φύσης. Λοιπόν, ωραίο αυτό που είπατε τώρα. Λέει εδώ ο Θανάσης επανήρθε, συμφωνώ, λέει, είμαι σύμφωνος και εγώ, αναφερόμουν στο Μποντιγιάρ και τον Βυρίλιο, αλλά θέλω να το ρωτήσω, επειδή η φύση δεν υπακούει σε κανέναν από τους δικούς μας νόμους. Τελικά η πολιτική είναι η τέχνη του μπανάλ? Ωραίος, τον ευχαριστώ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θυμάμαι τον Αριστοτέλη που έλεγε ότι η πολιτική είναι η ψήση των τεχνών στα ηθικά νοικομάχια. Έτσι με αυτό το κριτήριο ξεκίνησα εγώ στον δρόμο της πολιτικής. Πέστε με αφελή, πέστε με κάποιον καλοδιάθετο. Έτσι ξεκίνησα. Στην πορεία έγινε η τέχνη
από την, η τέχνη τους, η ψήση των τεχνών έγινε η τέχνη του εφικτού κατά το Βίσμαρκ. Και τώρα έχουμε φτάσει στην τέχνη του μπανάλ, ουδεμία αντίρρηση, με την έννοια ότι η πολιτική πια, εκτός από έννοια, είναι και μια πρακτική. Και η πρακτική αυτή έχει να κάνει με αυτούς τους κανόνες της αγοράς. Εάν η αγορά δεν θέλει να πετύχει κάτι και κάποιος πολιτικός δεν κάποιος της πάει κόντρα, να το πούμε έτσι, εκεί το μέλλον του δεν είναι βέβαιο για πολύ καιρό. Κύριε Δαβέτα, μοιράζεται το χρόνο σας κατά βάση μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας. Η Γαλλία μας έχει συνηθίσει στο παρελθόν, γιατί εμένα δεν μ' αρέσει τα μετακοινωνίες. Ό,τι είναι μελλοντικό είναι μετά, ούτως ή άλλως. Για να εξηγούμαστε τουλάχιστον μεταξύ μας με καθαρές κουβέντες. Κοιτάξτε, η Γαλλία πάντα σηματοδοτούσε, τουλάχιστον στον ευρωπαϊκό χώρο, τις μεγάλες στροφές της ανθρωπότητας. Είτε προς τα μπρος, είτε προς τα πίσω. Κυρίως προς τα μπρος. Σήμερα διαφαίνεται κάτι τέτοιο ή έχει υποκύψει η κουλτούρα αυτή στις ανάγκες ομοίως της αγοράς? Δυστυχώς έχει υποκύψει τις ανάγκες της αγοράς και μάλιστα είναι, αν θέλετε, τραυματικό, γιατί εγώ πήγα στη Γαλλία σαν πολύ νεαρός, μόλις 20 χρονών, την εποχή του Μιτεράν, και η Γαλλία ήταν μια τελείως διαφορετική χώρα. Υπήρχε ακόμη η κουλτούρα, υπήρχαν τα καφέ, υπήρχαν όλα αυτά. Υπήρχε η αίσθηση της αισθητικής, υπήρχε η αίσθηση των τεχνών, των γραμμάτων. Συναντιόμαστε όλοι να ακούσουμε τον Ζιλ Ντελέζ, τον Φελίξ Κουαταρί. Ανέφερε ο φίλος μας τον Πολ Βιρίλιο, είμαστε στον ίδιο εκδοτικό οίκο και τον είχα συναντήσει πάρα πολλές φορές. Τον Πολ Βιρίλιο, ο οποίος μιλούσε για την ταχύτητα και την παραγωγή. Τόσα πράγματα. Αυτά έχουν αλλάξει. Αυτά πια έχουν γίνει ένα πολύ κλειστό κύκλωμα και ο πολλής κόσμος ακολουθεί τις διαταγές του πολύ μικρού κλειστού κυκλώματος. Υπάρχει δηλαδή, άμα φύγει από πάνω μια διαταγή, ακολουθεί. Αυτό ισχύει για τους νέους. Προσοχή, εδώ είναι το φοβερό. Οι νέοι είναι αυτοί οι οποίοι υπακούουν. Οι πιο παλιοί, αυτοί που είναι μέχρι 60 χρονών, δηλαδή από 50 μέχρι 70, αυτοί αντιδρούν. Αυτοί που έζησαν δεκαετία του 80. Που έχουν μία μνήμη, λέτε. Ναι, αυτοί που έχουν μία μνήμη πολιτισμού και πολιτικής. Αυτοί αντιδρούν σκληρά. Άρα, μισό λεπτό, κύριε Δαβέτα, γιατί βάζετε. Χαίρομαι που το κάνετε. Πρώτος, το ακούω αυτό. Άρα μου λέτε ότι το χάσμα των γενιών εδώ έχει αντεστραμμένους ρόλους όμως. Ακριβώς. Ακριβώς. Η νεολαία ονειρεύεται να γίνουν γιάπης. Συγγνώμη, τότε χάνετε το παιχνίδι. Διότι αν δεν ποντάρεις, σχημαλόγω η λέξη, στη νεολαία, σε ποιον ποντάρεις? Σε μένα και σε εσάς, με συγχωρείτε. Έτσι είναι, αλλά είμαστε αυτό, σε μια. Σαν να μου λέτε ότι το παιχνίδι περίπου χάνεται. Προς τα εκεί πάμε. Προς τα εκεί πάμε για μια ας το πούμε μετατροπή, έστω και με καθυστερήσεις λόγω της αντοχής των 50-60 κτλ. Όμως ελπίζουμε πάντοτε στο εξής. Σε κάποια ενδεχόμενη, αυτό το βάζω τη λέξη ελπίζομαι, είδατε ή βάζω ρήμα ελπίζουμε, είναι σύμφωνο με τους ανθρώπους, αν και εγώ ίδιος σας είπα από την αρχή ότι η λέξη ελπίδα και ελευθερία βρίσκονται σε αχρησία. Παρόλα τα αυτά, η γλώσσα με επαναφέρει στην τάξη. Και θέλω να πω το εξής, ότι κανείς ποτέ δεν ξέρει με βεβαιότητα τι αλλαγές μπορούν να γίνουν στο πολιτικό παιχνίδι. Σωστά. Εγώ μόνο, το μόνο που έχω να σας πω στα γρήγορα είναι ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είναι ανίκητος, φαίνεται ανίκητος, αναγκάζεται αυτή τη φορά και βάζει στο παιχνίδι, όχι αυτός, επιτρέπει να μπει στο παιχνίδι, ο Ερικ Ζεμούν, ένας δημοσιογράφος συντηρητικός, ο οποίος παλιότερα θα λέγαμε ότι ήταν, ας το πούμε, όπως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, κάπως έτσι, ο οποίος όμως τώρα θεωρείται ακροδεξιός. Και επιτρέπει να μπει στο παιχνίδι αυτός, γιατί αυτός ενδεχομένως θα πάρει κόσμο από τη Λεπέν. Άρα δηλαδή το σύστημα χρησιμοποιεί μια λογική για να σπάσει αυτό το μπετόν το οποίο έχει δημιουργήσει η Λεπέν εδώ και κάποια χρόνια, μεταξύ 23 και 27% στη Γαλλία, όπου εκεί κρύβονται διάφορες τάσεις. Έχετε δίκιο. Το περιγράφετε. Χαίρομαι που ακούω έναν Έλληνα που δεν είναι, θα το πω κύριε Δαβέτα, με συγχωρείτε, δεν είναι απλώς περιπατητής στο Παρίσι. Και το ζει, το αγαπά και τη Γαλλία, όπως και την πατρίδα του,
και ξέρει να το ακτινογραφεί. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, γιατί εδώ με παραφέρουν οι ακροατές, έχω βροχή, τους ευχαριστώ. Θα μπορούσα να σταματήσω την εκπομπή, να σας δίνω μόνο τα ερωτήματα των ακροατών. Είναι βροχή, αλλά δεν θα έχουμε χρόνο και εσείς έχετε ανηλυμένη υποχρέωση. Μου λένε εδώ, άφησε τον κύριο Δαβέτα να πει αυτό που πήγε να ξεκινήσει να πει για το πώς λειτουργεί η νέα γενιά. Γιατί Γιώργο, πέστε στον κύριο Δαβέτα, μάλλον εδώ πέτυχε το σύστημα. Άλωσε τη νέα γενιά και ας φαίνεται οργισμένη. Έτσι ακριβώς είναι. Τον ευχαριστώ που με επαναφέρει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η νέα γενιά έχει όλες τις καλές προθέσεις. Έχει αυτό που λέμε την αγνότητα από τη φύση. Και όταν λέω αγνότητα, δεν θα το πω πιο διαφορετικά. Έχει την επιθυμία να κάνει πράγματα. Mm. Έχετε το όνειρο, θέλω να κάνω αυτό, θέλω. Προβάλλει μέσα, διάφορα όνειρα μέσα στον εαυτό της. Εκεί το σύστημα λοιπόν, αυτό το σύστημα των ολίγων, αυτό το σύστημα που επιβάλλει στην παγκοσμιοποίηση, αυτό το συγκεκριμένο σύστημα, τι κάνει. Λέει, θέλετε αυτό το αντικείμενο να ονειρευτείτε. Θα σας προτείνω εγώ να ονειρευτείτε. Φτιάξτε, πάρετε παιχνιδάκια. Φτιάχνοντας παιχνιδάκια, αυτοί ονειρεύονται και λένε πω καταπληκτικό. Δεν βλέπουν όμως ότι αυτό είναι παιχνιδάκι. Τους διατηρεί σε μια παιδική ηλικία. Δεν τους αφήνει τη νέα γενιά να οριμάσουν και να περάσουν από το στάδιο το να είναι, αν θέλετε, όριμοι νέοι. Εκείνη το μεγάλο στίχημα που έλεγε ο Χέρμαν Έσε. Να μπορέσουμε να γίνουμε όριμοι, ακόμη και ηλικιωμένοι νέοι όμως. Άρα έχουμε μείνει στο να έχω και όχι στο να είμαι πια. Έτσι, μπράβο. Η λέξη είμαι, το ρήμα είναι, πάνω στο οποίο στηρίχθηκε όλη η πλατωνική φιλοσοφία και η λογική του Σωκράτη, το περίφημο ρήμα είμαι, είναι αυτό το οποίο τίνει να εξαλειφθεί και έχουμε περάσει την έννοια του έχω. Έχω. Και εδώ είναι. Ή δεν έχω. Έχω και τα λοιπά. Και εδώ είναι για να χρησιμοποιήσουμε και τη μοντέρνα φιλοσοφία, όχι μόνο του κλασικού. Κύριε Δαβέτα. Εδώ είναι που ο Σόπενχάουερ είναι αλήπητος και ο Νίτσε πάνω σε αυτή τη λογική. Ήδη από το 19ο αιώνα, αλήπητοι. Πού πάμε, ο Χάιντεγκερ. Ο Χάιντεγκερ στήριξε όλη του τη φιλοσοφία πάνω στο ρήμα είμαι και όχι πάνω στο ρήμα έχω. Ή δεν έχω και έχω την ψευδέστηση ότι έχω, γιατί είναι και οι γονείς που βλέπουν με δέος και εντυπωσιάζονται από τις ικανότητες, όλοι οι γονείς, εμείς, των παιδιών μας, που είναι τελικά δίθεν ικανότητες video games. Δεν είναι στην πραγματική ζωή. Έτσι είναι. Αυτό τα έχει πει ο Μποντριάρ με καταπληκτικό τρόπο και αυτοί οι άλλοι φιλόσοφοι που σας ανέφερα, οι μοντέρνοι, ο Σόπενχάουερ, ο Νίτσε, ο Χάιντεγκερ, αυτοί τα προείδαν. Είδαν την εξέλιξη της τεχνικής. Το πού θα πήγαινε η τεχνική. Και ο Νίτσε ήταν ο πρώτος που απεκάλεσε την τεχνική και την επιστήμη στην πορεία που πήγαινε, τα αποκάλεσε νέες θεολογίες. Δηλαδή, από τη μία θέλουμε να φύγουμε από τη θεολογία η οποία μας κρατούσε στη λεγόμενη παιδική ηλικία και στην ανοριμότητα. Και πέσαμε στη θεολογία της τεχνικής, η οποία μας κρατάει ακόμη σε μια κατάσταση παιδική, αφελή, και στο τέλος θα γίνουμε αφελή γεροντάκια, τα οποία με την παραμικρή έννοια θα μας πετάξει στην άκρη. Ενώ μέσα συνειδητός. Μπορείς και να αντιδράσεις. Μπορεί να πεις, εγώ θα πάω να δουλέψω σε ένα ξενοδοχείο υπάλληλος, αλλά θα είναι συνειδητή μου απόφαση, γιατί δεν μπορώ να βγάλω δύο χρήματα. Δεν θα σε πετάξω στην άκρη και θα πάρεις κατάθλιψη. Και θα τρελάνε στην οικογένειά σου ολόκληρη, όπως συμβαίνει σήμερα. Λέει εδώ η φίλη μου η Μαρία. Καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Δαβέτα. Επιτέλους ακούμε στις συχνότητες συζητήσεις που μας έχουν λείψει. Γιατί στην περίοδο της πανδημίας δυστυχώς έχουν ιατρικοποιηθεί τα πάντα. Συμφωνεί, λέει η Μαρία, ο κύριος Δαβέτας. Βεβαίως και συμφωνώ και μπορώ να πω το εξής. Ότι εγώ προσωπικά είμαι πάντοτε υπέρ της υγειονομικής συλλογικής προστασίας, για να το ξεκαθαρίσω, να μην με καταλάβουν λάθος. Όμως, άλλο η υγειονομική προστασία και άλλο να γίνει χρήση του υγειονομικού θέματος για να καλύψουμε, αν θέλετε, πολιτικές αδυναμίες, και αυτό δεν ισχύει, δεν το λέω για την κυβέρνηση, μην παρεξηγηθώ, γενικότερα για όλη την πολιτική τάξη, χρησιμοποιούμε το άλοθη του υγειονομικού θέματος για να μην μιλήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου. Απόλυτα συμφωνώ. Θεωρείτε ότι αυτό το 15μηνο, 16μηνο που σπάσαν βεβαιότητες ακόμη και στο να μπορούμε να χαιρετιόμαστε, κύριε Δαβέτα, ιδίως εδώ που είμαστε και μεσογειακοί εκδηλωτικοί, να αγκαλιαζόμαστε παρές, θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα πρόπλασμα αυτού που μας περιγράψατε, ότι κάποιοι ετοιμάζουν, δηλαδή μια χαρά γίνεται, όχι έγινε γι' αυτό το λόγο, αλλά χρησιμοποιείται πια, εργαλειοποιείται ως πρόπλασμα του τι έρχεται? Βεβαίως.
το αυτοσπάσιμο της κοινωνικότητας μας οδηγεί σε αυτό που ονομάζουμε προσωπικό ηλεκτρονικό χώρο. Εάν δείτε πώς λειτουργούν τα συστήματα των τραπεζών, θα καταλάβετε αμέσως πώς προετοιμάζουμε τη ζωή μας. Θα έχουμε τον προσωπικό μας χώρο με κώδικες και με αριθμούς. Μέσα από τον προσωπικό μας χώρο εμείς θα μαθαίνουμε τα πάντα, χωρίς να έχουμε απόλυτα επικοινωνία ανθρώπινη ή φυσική με τους άλλους. Θα είμαστε μέσα στο Matrix, μέσα σε αυτό το οποίο φτιάχνει το σύστημα. Από εκεί και πέρα, το χειρότερο από όλα, ξέρετε ποιο είναι, πέρα από τη δουλειά, είναι ότι οι ανθρώπινες σχέσεις ματρικοποιούνται και επίσης πάνω απ' όλα ο έρωτας. Εδώ είναι που ζούμε την εποχή του πορνό, κυριολεκτικά σαν οφθαλμικός έρωτας. Τι εννοείτε, για εξηγήστε το αυτό λίγο παρακαλώ, κύριε Δημήτρη. Ο έρωτας σημερινή εποχή πάει να γίνει και να περάσει μέσα από το διαδίκτυο. Οι άνθρωποι θέλουν να χωρίσουν και μιλάνε από το διαδίκτυο, θέλουν ηλεκτρονικό, να γνωριστούν και από το διαδίκτυο. Μισό, ηλεκτρονικό μπανιστήρι, ηλεκτρονικό κουτσομπολιό, αυτό μου λέτε. Ναι, ηλεκτρονικό μπανιστήρι. Μάλιστα. Ηλεκτρονική οφθαλμοπορνεία. Αυτό είναι η ζωή συναισθηματική. Πού είναι το παλιό, και δεν έχει να κάνει με νοσταλγία αυτό που λέω. Δηλαδή, θέλει να είσαι ερωτευμένο με έναν άνθρωπο, να του προσφέρει ένα λουλούδι. Ακόμη και το λουλούδι στη σημερινή εποχή, σου λένε κάποιοι, έχουν βγει κάποιοι ειδικευμένοι και σου λέει, θες να γοητεύσει τη γυναίκα, ή το Α ή το Β, πρέπει να τη προσφέρει λουλούδι. Δεν βγαίνει από σένα. Είναι κάποιοι ειδικευμένοι γκουρού και λένε στον κόσμο, κάνε αυτό, κάνε τ' άλλο, άλλο. Και ο κόσμο, επειδή δεν έχει την κατάλληλη αγωγή από τα σχολεία. Φοβερό αυτό. Φοβερό. Πραγματικά εδώ έχω. Κύριε Δαβέτα, θα το πω. Θα κάνετε τον κόπο, θα πάμε λίγο παραπάνω μαζί. Γιατί εδώ γίνεται χαμός. Μου λένε όλοι μπράβο του. Αυτή είναι η αλήθεια, λέει. Ακόμη και το λουλούδι για κάποιον που θες να το προσφέρεις, έτσι, σου το υποδεικνύουν. Αυτό είναι για αυτή την περίσταση, αυτό είναι για εκείνη την περίσταση. Δεν σε αφήνουν να το εξωτερικεύσεις όπως θες. Και δεν σε αφήνουν να το επεξεργαστείς εσύ. Να είναι το λουλούδι, γιατί όχι, αλλά εσύ να το νιώσεις ότι είναι το λουλούδι. Να το νιώσεις. Εδώ πέρα υπάρχουν, εγώ έτυχε να βρεθώ κάποια στιγμή σε ένα πάνελ στη Γαλλία με την Judith Butler. Η Judith Butler είναι η θεωρία του κοινωνικού είδους. Μπράβο. Έτυχε να βρεθώ μαζί της, εγώ για άλλο λόγο ήμουν καλεσμένος, αλλά μπήκα στη συζήτηση. Δεν μπορούσα, είναι και ο χαρακτήρας μου αυτός. Για κάποιους λόγους ξέφυγα από το σύστημα. Δεν με εξόντωσε. Με εξαφλίωσε πολλά θέματα, αλλά δεν με εξόντωσε. Άρα μπορώ και μιλάω ελεύθερα. Οπότε γυρνάω και της λέω, συγγνώμη. Εγώ δηλαδή που είμαι, ας το πούμε, πατέρας και έχω δύο παιδιά και το ένα αγοράκι και το άλλο κοριτσάκι, δεν θα συμπεριφερθώ ανάλογα με αυτά που μου λέει η φύση? Μου λέει όχι, θα ντύνετε το κοριτσάκι σαν αγοράκι και το αγοράκι σαν κοριτσάκι. Για ποιο λόγο τους λέω? Για να μάθουν ότι πρέπει να ζουν με αυτόν τον τρόπο διαφορετικά και να επιλέξουν αυτά. Μάλλον από τη φύση έχει πάρει μια... Εάν το παιδί θέλει να ντυθεί σαν γυναίκα, προσέξτε, δεν έχω καμία αντίρρηση. Να το επιβάλλουμε να δίνει τη γυναίκα ή τη γυναίκα να γίνεται αγόρι, πέρα από το στοιχείο της μόδας. Εδώ πέρα σημαίνει ότι εγώ επεμβαίνω με κάποιον τρόπο. Αυτή είναι στη φυσική, λέτε, επιλογή ή παρέμβαση? Ναι, δηλαδή ενώ εγώ θα ήθελα από μόνο του να μου δείξει. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι αγοράκια και τα οποία έρχονται από το ίδιο φύλο. Εγώ σαν γονιός είμαι υποχρεωμένος να παρακολουθήσω το παιδί μου. Και άμα δω ότι αυτό το παιδί έχει τέτοια τάση και τέτοια αίσθηση, να το υιοθετήσω, να το αποδεχτώ. Όχι να αρχίσω να λέω, όχι, το παιδί μου είναι δράμα, είναι ομοφυλόφιλος, τι πράγματα είναι αυτά. Όχι. Το παιδί σου το αγαπάς για αυτό που είναι. Αλλά ας του την επιλογή. Όχι να επεμβαίνεις με διανόμου και να του αλλάζεις τα πράγματα. Άρα εδώ μου λέτε, αυτές οι δήθεν open mind κινήσεις είναι διατεταγμένες υπηρεσίες μετατροπής του ανθρώπου, είτε άντρα είτε γυναίκα, είτε επιλογή είτε μη επιλογή δική του, σε καταναλωτή απλά και καθαρά. Ως αριθμός, μονάδα. Αυτό μου λέτε. Έτσι ακριβώς είναι. Άλλο... Εκεί είναι. Είμαστε καταναλωτές, μας οδηγούν στο να είμαστε. Βάζω και τον εαυτό μου σε κάποια θέματα, αν και αντιδρώ. Αλλά είμαστε καταναλωτές ενός συστήματος το οποίο μας το επιβάλλει. Για να μην παρεξηγηθεί. Όταν στο πανεπιστήμιο, προσέξτε, πάτε στο πανεπιστήμιο να προβάλλει τα χαρτιά σου. Κάντε μια χάρη. Κύριε Δαβέτα, μισό λεπτό, παρακαλώ πολύ. Κάντε μου μια χάρη. Γιατί εδώ ρωτούν πάρα πολύ. Όχι, δεν είπε αυτό ο κύριος Δαβέτας, για να μην έχουν παρεξηγήσει. Είπε, είναι άλλο να επιλέξει ένας άνθρωπος, είναι άλλο να επιλέξει και άλλο να φτιάξει ένα σύστημα που να του λες να επιλέξει. Μην μπερδεύεστε εδώ. Δεν σας είπε ότι απορρίπτει. Ακούσατε τι είπε. Αν το παιδί μου, είπε ο κύριος Δαβέτας, έχει μια επιλογή, εγώ
θα τη στηρίξω γιατί είναι η επιλογή του. Αλλά να είναι η επιλογή του. Όχι. Έτσι, ακριβώς. Έτσι. Αυτό. Συνεχίστε τώρα πάλι. Ναι, δηλαδή πρέπει το παιδί να βγει από μόνο του αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Να έχει δηλαδή, έχει μια επιθυμία, έχει μια πορεία στην ερωτική του ζωή. Επειδή μιλήσαμε για τον έρωτα. Έχει μια πορεία χύψη. Εγώ, σαν γονιός που το βλέπω, θα το στηρίξω. Δεν θα πάω όμως με το ζόρι να του πω κάνε και αυτό και το άλλο και το άλλο και το άλλο. Θα το αφήσω μόνο του να επιλέξει την ερωτική του πορεία, όπως και πολλά άλλα πράγματα στη ζωή. Θα είναι δίπλα του όμως. Λέει εδώ η φίλη μας η Κάρμεν. Καλημέρα κύριε Δαβέτα. Η νέα γενιά δυστυχώς έχει εθιστεί στη μασημένη τροφή, δεν φταίει αυτή, στην έτοιμη λύση που τις δίνουν άλλοι, αλλά δεν είναι μόνο οι νέοι, αλλά και οι άνω των 50 ή από άγνοια ή αδιαφορία ή φόβο μας απονευρώνουν για να περνούν ό,τι θέλουν. Και ξέρετε, εγώ εδώ, σε αυτό που λέει η Κάρμεν, θέλω να προσθέσω το εξής. Πώς γίνεται, κύριε Δαβέτα, εγώ, να συνομιλώ μαζί σας στην καθημερινότητα, στην κοινωνική συναστροφή, να είμαι ο Γιώργος Α, και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλές φορές και με την ανωνυμία, να είμαι ο Γιώργος Β. Αυτό που φαντάζομαι εγώ ότι θέλουν οι άλλοι να ξέρουν για μένα, χωρίς να είμαι. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται γιατί κάθε άνθρωπος, όπως έλεγε ο Αρθούρος Ρεμπό, έλεγε «εγώ είμαι η άλλη». Κάθε άνθρωπος έχει μέσα του πολλαπλές προσωπικότητες, πολλαπλές εσωτερικές ζωές. Όταν λοιπόν εγώ έχω μάθει να είμαι έτσι, αλλά φοβάμαι να το δείξω, τότε τι κάνω? Χρησιμοποιώ μια μάσκα, ένα προφίλ, για να δείξω κάποιον άλλον, ενώ προς τα έξω χρησιμοποιώ μια άλλη κοινωνικώς αποδεικτή εικόνα. Ναι, αλλά η μάσκα και το προφίλ στο τέλος, το πιστεύεις, γίνεται το λειτουργικό σου ένα, δυστυχώς. Βεβαίως και γίνεται το λειτουργικό ένα, διότι όταν κρύβεσαι πίσω από ένα πρόσωπο, στο τέλος γίνεσαι το πρόσωπο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά άμα γίνεις το πρόσωπο αυτό, μπορεί να είναι να σου βγει και ευχάριστα, αλλά μπορεί να σου βγει και δυσάρεστα. Και μετά να έχεις πρόβλημα σοβαρής εσωτερικής ταυτότητας. Ενώ το σωστότερο ποιο θα ήταν, να πω και εγώ κάτι γενικότερα, ότι θα έπρεπε να μπορούμε να εκφραζόμαστε με την ελευθερία, γι' αυτό είπα πριν και παραλίγο να παρεξηγηθώ, με την ελευθερία του να μπορούμε να εκφράζουμε τις επιθυμίες μας και τις ανάγκες μας. Εάν έχουμε την κατάλληλη κουλτούρα, ακούμε τον άλλον που εκφράζει και συζητούμε μαζί του. Και σε κάποια σημεία του διαφωνούμε, συμφωνούμε, αναπτύσσουμε το διάλογο. Όσο για το άλλο το οποίο είπε η Κάρμεν, για το θέμα των 50-άριδων και των 60-άριδων, έχει απόλυτο δίκιο. Με την έννοια ότι ναι, μεν μέσα τους, όχι όλοι, κάποιοι μέσα τους ξέρουν ότι αυτή η κατάσταση πάει σε μια πορεία που δεν μπορούν να την υιοθετήσουν, όμως είτε από φόβο επαγγελματικό, είτε από κόπωση προσωπική, είτε από ηθική ήττα. Το θέμα της ηθικής ήττας είναι καθοριστικό στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Αρχίζουν και εγκαταλείπουν. Περνούν μόνο σε σκέψεις και βρίσκονται στο περιθώριο και αφήνουν πια όλη την άλλη κατάσταση να παίξει μπάλα. Να το χρησιμοποιήσω κι εγώ μια καθημερινή έφραση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος από την Ξάνθη, συγχαρητήρια στον κύριο Δαβέτα. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν ακούω τέτοιους ανθρώπους. Ο Σπύρος, καλημέρα. Μήπως οι νέοι βρίσκονται ακόμη σε περίοδο πένθους της χαμένης ουτοπίας των καλών εποχών? Μήπως δηλαδή η φτηνή τεχνολογία συντηρεί αυτή την ανάμνηση και δεν την αφήνει να ξεπεράσει το παρελθόν και να δημιουργήσει τις βάσεις του μέλλοντος? Μπορεί να ισχύσει αυτό που λέει και τον ευχαριστώ, αλλά προσοχή. Αυτή η ανάμνηση και αυτή η επιθυμία, αυτή η διάθεση ενός άλλου μέλλοντος είχε αρχίσει ήδη να γίνεται, όχι μέσα από την ίδια τη νέα γενιά. Έχουν πάρει μια κληρονομιά, η οποία η κληρονομιά, εγώ θα είμαι εδώ, θα δημιουργήσω ίσως αντιθέσεις, αλλά δεν πειράζει. Είναι ο Μάης του 68. Ο Μάης του 68 έβαλε την κατάσταση για αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα. Γιατί ο Μάης του 68 πρότεινε ένα όνειρο χωρίς βάσεις. Και οι ηγέτες του Μάης του 68 ήταν οι πρώτοι που εγκατέλειψαν αυτό το όνειρο. Κουστούμάτι είναι. Μέρος του συστήματος. Κουστούμάτι. Μάλιστα. Κουστούμάτι είναι. Όλοι αυτοί. Ξεσύγχρωσαν τότε τον κόσμο. Κάποιοι νεαροί τους ακολούθησαν, κάποιοι από αυτούς γίναν τρομοκράτες και την πλήρωσαν με τη ζωή τους, γιατί η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε αυτού του είδους τη διαδρομή που εγώ προτείνω. Αλλά με αποτέλεσμα τα νέα παιδιά, όσα άκουσαν την κληρονομιά του Μάη του 68 μέσα από βιβλία, γιατί βιωματικά δεν μπόρεσαν να τον ονειρευτούν, μέσα από βιβλία και μέσα από αναφορές συζητήσεις,
να έχουν πάρει μια αντίληψη η οποία όμως να μην είναι προσαρμόσιμη στη νέα πραγματικότητα. Το σωστό που ξέρετε ποιο είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι αυτά τα όνειρα που έχουμε πάρει μέσα από την παιδεία, προσωπική ή συλλογική, να μπορούμε να τα εφαρμόσουμε στο μέτρο της ζωής και της φύσης. Της φύσης του καθένα. Μην κουράζεστε. Και μόνο ο περίφημος κόκκινος Ντάνι Κόνμπετιτ λέει πολλά. Που ήσουν ανιώτη μου να μου πεις πως είμαι. Λέει εδώ ο Ανδρέας. Ο άνθρωπος, κύριε Δαβέτα μου, όμως σήμερα μοιάζει να είναι εγκλωβισμένος σε μια συλλογική, ας την πούμε αλαζονία, δεν είναι ακριβώς, κυρίως την πλήξη του. Οπότε μήπως εδώ τελειώνουμε ως είδος? Όχι, να μην το, εγώ τουλάχιστον δεν θέλω να το δεχτώ. Σέβομαι απόλυτα την παρατήρηση. Δεν θέλω ακόμη να το δεχτώ. Τώρα, αν το δεχτώ όταν 70ρίσω ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν ξέρω. Ελπίζω να μην φτάσω σε αυτή την ήττα αποδοχής. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος, όσο και να υπάρχει αυτή η συλλογική κατάσταση, πολύ σωστά όπως έχει διαπιστωθεί, έχει μέσα του ακόμη υπάρχει η φωνή της φύσης. Έλεγε ο Ηράκλητος, η φύση κρύπτεσθε φιλήν. Μία από τις φοβερές φράσεις του Ηρακλήτου. Τι σημαίνει κρύπτεσθε φιλήν? Η φύση κρύβεται μέσα μας. Δεν είναι έξω μας, δεν είναι τα δέντρα, δεν είναι η ηλικία μας, δεν είναι ο εξωτερικός κόσμος η φύση. Η φύση ισοδυναμεί με το φως, για να χρησιμοποιήσω τις ίδιες ρίζες. Φιν και φάιν. Άρα η φύση είναι μέσα μας. Όσο μέσα μας υπάρχει αυτή η φλόγα, η οποία αντιδρά, τόσο και εμείς θα προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις ή έστω και να φωνάζουμε εναντίον του συστήματος. Ας μην παραδοθούμε ακόμη. Λέει Μαρία από την Καλαμάτα. Καλημέρα, μπράβο σας κύριε Δαβέτα, πόσο δίκιο έχετε. Ξέρετε πως όταν μεγαλώνεις παιδί με καλλιτεχνικές, αγιάκουστε, ανησυχίες και ευαισθησίες, πόσο πληγώνεται και απομονώνεται από τον κύκλο του? Μήπως η νέα γενιά πρέπει να κάνει την τομή έχοντας γνώση του παρελθόντος, κάτι όμως που δεν διδάσκεται όπως θα έπρεπε? Έτσι, θα συμφωνήσω απόλυτα. Δύο παιδιά μεγάλωσα. Και μάλιστα συνθήκες τόσο θέλω να τα μεγαλώσω εγώ, για χίλιους λόγους. Mm. Λοιπόν, μπορώ να σας πω ότι ήμουν αδιχασμένος ανάμεσα στο να μεγαλώσω τα δυο μου παιδιά. Συνήθως τα μεγαλώνουν οι μαμάδες. Τα μεγάλωσα τον περισσότερο καιρό εγώ. Μεγαλώσω τα παιδιά μου και ανάμεσα στην επαγγελματική μου, το επαγγελματικό μου πάθος. Δεν βάζω καριέρα. Βάζω τη λέξη πάθος. Είχα το πάθος να φτάσω, αν θέλετε, ψηλά, με την έννοια να συναντήσω ανθρώπους, να κάνω πράξη κάποια από τα όνειρά μου. Να μοιραστώ ανησυχίες και αγωνίες. Βρέθηκα λοιπόν σε ένα διχασμό. Τι έγινε σε αυτή την περίπτωση? Προσπάθησα να πείσω τα παιδιά ότι είναι και αυτά μέρος της πορείας του μπαμπά. Να το πω έτσι. Ότι ακόμη και αν λείπει ο μπαμπάς, τα παιδιά είναι και αυτά, τον ακολουθούν, τον παρακολουθούν και τα παρακολουθεί. Ώστε μαζί να μοιράζονται αυτή την πορεία, την εξέλιξη. Αλλά ασχολήθηκα με τα παιδιά μου. Δεν πήγαινα από το πρωί στο βράδυ έξω να περπατάω και να αμπελολογώ. Κύριε Δαβέτα, βρίσκω ένα εξαιρετικό ερώτημα του φίλου μου του Σύφη. Η τέχνη, ακόμη και η απλή τέχνη ενός λαϊκού καλλιτέχνη, κεντρά σαν την αλογόμυγα. Σήμερα δεν το βλέπω αυτό. Μήπως η τέχνη έχει διαλυθεί επί της ουσίας και κάθεται πάνω στα παλιά της ερείπια και δόξες? Σωστή παρατήρηση και μου αρέσει πάρα πολύ η μεταφορά της αλογόμυγας, η οποία ενοχλεί. Η τέχνη πάντοτε ενοχλούσε. Ενοχλούσε γιατί προπορευόταν των καταστάσεων. Όμως το γεγονός ότι σήμερα, έστω και μετά από 100 χρόνια, ξαναλέω γιατί πιθανόν να μην άκουσε αυτό που είπα πριν, στη Γερμανία είναι υποχρεωμένο το σύστημα να γιορτάσει τα 100 χρόνια της γέννησης του Joseph Beuys, του μεγάλου αυτού ανατροπέα καλλιτέχνη, ο οποίος άρχισε να βλέπει άσπρη μέρα από τα 60 του και μετά, διότι μέχρι τα 60 του βασανιζόταν από το σύστημα ότι ήταν τρελός και τσαρλατάνος, και σήμερα είναι υποχρεωμένο το σύστημα να τον δοξάζει. Αυτό σημαίνει από τη μία ότι το σύστημα τον υιοθετεί, γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, τον χρησιμοποιεί, απ' την άλλη όμως ότι αναγκάζεται το σύστημα να παραχωρήσει χώρο σε ιδέες τις οποίες επί 30 και 40 χρόνια αρνιόταν. Άρα λοιπόν, ναι μην ισχύει αυτό το οποίο λέχτηκε, αλλά αν υπάρχουν 10 καλλιτέχνες σήμερα και οι 8 είναι συμβιβασμένοι, λέμε τώρα, θεωρητικό σχήμα, σίγουρα υπάρχουν 2 που δεν είναι συμβιβασμένοι.
και οι οποίοι μάχονται μέσα από τον ερευνητικό, ευρηματικό και καινοτομικό τους τρόπο να δημιουργήσουν μια τέχνη η οποία να είναι γλώσσα ανατρεπτική. Μια γλώσσα η οποία να έχει σχέση με την κοινωνία. Και να μην είναι μια γλώσσα η οποία να είναι τέχνη για την τέχνη κλειστή σε αισθητικά κουτάκια τα οποία είναι ευπόλυτα και τα οποία τα αγοράζει εύκολα η κατανάλωση. Γιάννης, κύριε Δαβέτα, οι έξυπνοι και ισχυροί θα κυβερνούν τους λιγότερο έξυπνους. Πάντα αυτό συνέβαινε, το έξυπνοι σε εισαγωγικά το έχει βάλει, πάντα αυτό θα συμβαίνει απλά λιτάκια απέριτα. Η τέχνη τελικώς μας αρέσει, δεν μας αρέσει, σας αρέσει, δεν σας αρέσει, κύριε Δαβέτα, λέει, στο τέλος είναι στην υπηρεσία των ισχυρών. Ναι, ισχύει αυτό, αλλά και δεν ισχύει. Γιατί, ξαναλέμε, ο Φράνσις Μπέικον έγινε στην υπηρεσία των ισχυρών, αλλά πώς, αφού πέρασε τις δικές του ιδέες. Προσέξτε, δεν θα διαφωνήσω σε αυτό που λέει, ότι πράγματι οι ισχυροί χρησιμοποιούν τους καλλιτέχνες, αλλά χρησιμοποιούν τους καλλιτέχνες, τους μεγάλους, με ποια έννοια όμως, παραχωρώντας το βήμα το οποίο οι ίδιοι ήθελαν να δώσουν. Δεν έχει σημασία αν άλλαξαν τον κόσμο ή όχι. Σημασία είναι ότι αυτό που ήθελαν να πούν, το αίσθημα της ελευθερίας της τέχνης, έστω και βασανίστηκαν, το είπαν, το πέρασαν. Πώς, κάνοντας ένα συμβιβασμό, όχι οι ίδιοι, το σύστημα τους παραχωρεί χώρο. Διότι το σύστημα δεν έχει νέα κύτταρα ζωής. Οπότε πηγαίνει εκεί που βρίσκεται ο χώρος ανατρεπτικός, πάντα, των ιδεών, και υιοθετεί κάποιος από αυτούς. Ξέρετε, ο Ζούκεμπεργκ ζήτησε από τους Φλόιντ τη μουσική και ξέρετε, του απάντησε ένας από τους ιδρυτές του, μόλις προχθές, Άντε και γά και τα λοιπά, ναι, που μας κοροϊδεύεις. Άρα το θέμα είναι, όταν σου δοθεί και αυτή η πρόσβαση από το σύστημα, και εδώ κύριε Δαβέτα θέλω να το ρωτήσω, αν πραγματικά θα την αρπάξεις για να κάνεις αυτό που περιγράψατε ή αν θα αρχίσεις να ακίζεσαι με το σύστημα. Εδώ είναι το πολύ ωραίο ερώτημα, γιατί η Pink Floyd, πριν αρχίσει να τους κάνει αυτά ο Ζούκεμπεργκ, είχαν ήδη καταφέρει να αποκτήσουν το κοινό τους. Σωστά. Άρα εξαρτάται σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο καλλιτέχνης. Αν ο καλλιτέχνης έχει ήδη αποκτήσει το κοινό τους και την αγάπη του κοινού, τότε δεν έχει ανάγκη το σύστημα και απλά το σύστημα μπορεί να τους χρησιμοποιήσει εκ των υστέρων, γιατί θα το κάνει το σύστημα. Είναι ισχυρό, όπως λέχτηκε, με την έννοια ότι εκ των υστέρων θα βρει τρόπους οικονομικούς, θα πάρει τη μουσική των Pink Floyd και θα τη χρησιμοποιήσει όπως θέλει. Όσο ζουν όμως αυτοί οι δημιουργοί οι πρώτοι, και εφόσον έχουν το κοινό τους, έχουν δηλαδή μια επικοινωνία, αυτό θέλει ο καλλιτέχνης, ένα διάλογο, μοίρασμα ιδεών, αφού το έχουν πετύχει, μπορούν και αφίστανται όσο είναι ζωή. Η Θεοδώρα, κύριε Δαβέτα, εγώ θέλω να κρατήσω κάτι από τα τελευταία που πολύ σωστά είπατε. Δεν πρέπει να παραδοθούμε σε αυτό το μοντέλο ζωής. Ο φίλος ο Θανάσης, το σύστημα παραγράφει, επανεγγράφει και επιχειρεί να δημιουργήσει ένα νέο παρελθόν. Έχει αυτή την αυταπάτη. Βλέπε επανεγγραφή της ιστορίας. Και κύριε Δαβέτα, μιας και ζείτε και στην καρδιά της δημιουργίας ιστορικών γεγονότων, είναι ένα θέμα πώς το σύστημα προσπαθεί να ξαναγράψει την ιστορία στον πυρήνα της. Διότι είναι άλλο πράγμα, έχω εγώ άλλη οπτική και εσείς άλλη οπτική, και άλλο να αρνηθούμε και γεγονότα. Σωστό. Καταρχήν να ορίσουμε λίγο αυτό που ονομάζουμε σύστημα, για να είμαστε ξεκαθαρισμένοι. Σύστημα είναι η οικονομική, η πολιτική και η διαχειριστική εξουσία, η εκτελεστική εξουσία, η οποία ασκείται από μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων με συγκεκριμένη ιδεολογία και συγκεκριμένα συμφέροντα. Α ή Β δεν έχει σημασία. Αυτή είναι. Το σύστημα λοιπόν δεν είναι μια μορφή. Είναι εξελίσσεται όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Εξελίσσεται. Στόχος του είναι μονίμως η εξουσία. Να κυβερνά και να επιβάλλει αυτά τα οποία έχουν τα συμφέροντά τους. Απ' την άλλη μεριά έχουμε το αντισύστημα. Το αντισύστημα είναι οι δυνάμεις αυτές οι οποίες ακόμη αμφίσταται να υποταχτούν σε αυτή τη λογική και αντιδρούν με διάφορα μέσα τα οποία τους λέει η εσωτερική τους φωνή ή το ταπεραμένο τους ή η φύση τους, πέστε το όπως θέλετε. Σε αυτή την περίπτωση τι έχουμε? Ότι έχουμε μια συνεχή μάχη ανάμεσα στο σύστημα και στους αντισυστημικούς. Αυτό δεν πρόκειται να εκλείψει ποτέ. Έστω και αν είναι μειοψηφία αντισυστημική, πάντοτε θα βγαίνουν και θα αφήσατε στο σύστημα. Το σύστημα θα είναι ο νικητής. Με ποια λογική νικητής? Με την έννοια ότι το σύστημα δεν μπορεί να ανατραπεί παρά μόνο μέσα από εξεγέρσεις, οι οποίες όμως θα βάλουν ένα άλλο σύστημα. Άρα λοιπόν, ας μην είμαστε ουτοπιστές σε αυτά που λέμε, ας είμαστε ρεαλιστές. Εάν μπορεί ο δημιουργικός άνθρωπος να φτιάξει μια μορφή η οποία να έχει μια πνευματική ευζοία και μια, αν θέλετε, δημιουργική ευζοία, αυτή η μορφή, είτε είναι ζωγραφική, είτε είναι ποιητική, είτε οτιδήποτε άλλο, θα παραμένει
ένας πυρήνας αντίστασης, ακόμη και αν το χρησιμοποιεί το σύστημα. Μισό λεπτό, time out που λένε. Ναι. Γιατί είμαστε στην εποχή του αθλητισμού. Ένσταση θα σας πει κάποιος. Βεβαίως. Μα το σύστημα αυτό της ελεύθερης αγοράς που είναι παγκοσμιοποιημένο, όπως είπατε και τα λοιπά, δεν είναι αυτό που δημιουργεί συνθήκες στις οποίες εξασφαλίζει τη μετεξέλιξή του μέσα σε ένα περιβάλλον λιγότερο βασανιστικό και εχθρικό για το ίδιο, με άλλα λόγια συνθήκες κοινωνικών συγκρούσεων ευνοϊκότερες για το ίδιο? Παραδείγματος χάρη με τη συστηματική, αν θέλετε, αλλίωση, κύριε Δαβέτα μου, του τρόπου παραγωγής, της αποξένωσης αυτού που παράγει από το προϊόν στο τέλος της εγκατάλειψης, και το κέρδος αποκτιέται με το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτό το ίδιο δεν προοικονομεί? Βεβαίως, αλλά προσέξτε. Άρα πώς θα πεις εσύ ότι το με σιγά σιγά, με μικρό... Υπάρχει αντίδραση πάντα. Α. Στη ζωή δεν υπάρχει μόνο δράση. Η δράση υπάρχει γιατί υπάρχει αντίδραση. Μήπως καταστρέφουν λοιπόν την αντίδραση σήμερα, που είναι και δημιουργία η αντίδραση? Την αντίδραση πάντοτε ο στόχος τους είναι να την υιοθετήσουν. Με το μέρος τους. Να την πάρουν με το μέρος τους. Να τη στρέψουν με τον ΑΒ τρόπο και να γίνει, να μπει στην υπηρεσία τους. Το θέμα, αυτός που αντιδράει, εάν είναι δημιουργικός, θα τεθεί μπροστά στο ερώτημα. Η δημιουργία η οποία έχει και η οποία έχει τα στοιχεία της ελευθερίας, θα μπορέσει να συμβαδίσει με το σύστημα? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Αυτό το ερώτημα μου το είχε πει και ο Φράνσις Μπέικον. Ήμουν νεαρός όταν το συνάντησα και μου λέει ο Φράνσις Μπέικον, το πρόβλημά μου δεν είναι ο πλούσιος ο οποίος αγοράσει το έργο μου. Το πρόβλημά μου είναι αν εγώ μπορώ να είμαι ο μέτρα του έργου μου μέχρι να πεθάνω. Γιατί μετά δεν ξέρω τι θα γίνει. Και να μην μπορεί να μου πειράξει τίποτα από τον τρόπο που θα στήσω το έργο μου. Το ίδιο πράγμα συνέβαινε με τον Joseph Beuys. Το ίδιο πράγμα συνέβαινε με τον Cy Twombly. Αναφέρω τυχαία ονόματα. Με τους Gilbert and George. Μιλάω τώρα Ευρωπαίους, τους οποίους γνώρισα και συνεργάστηκα. Και πράγματι έτσι ήταν. Όταν ερχόταν ο Francis Bacon και έλεγε στο διευθυντή του μουσείου, το έργο θα το στήσεις έτσι όπως σου λέω εγώ. Ο άλλος ήταν προσοχή. Όταν είναι προσοχή, προσοχή. Ναι, αλλά σήμερα, μάλιστα, σήμερα όλο αυτό περιγράψε το σύστημα ακριβώς εκεί δεν ποντάρει, στο να μην αφήσει τη δημιουργία να εξελίσσεται ελεύθερα. Αυτό που μας είπατε, τα κουτάκια. Εκεί, ναι, δεν ποντάρει πια. Αυτό θέλει. Μάλιστα. Αλλά θα υπάρχουν αντιδράσεις. Εγώ ξέρω παράδειγμα στα μαθήματά μου στη Σορβόνη, τα οποία έχουν γίνει πια, είναι πολυεθνικά, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν μόνο Γάλλοι. Υπάρχουν Κινέζοι, υπάρχουν Αφρικανοί, υπάρχουν πολλοί. Δηλαδή είναι βέβαια ένα πανεπιστήμιο, ας μην κοροϊδευόμαστε, υψηλών προδιαγραφών, λίγο ελίτ, το οποίο δεν το θεωρώ κακό, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει υψηλές σπουδές. Εγώ είμαι περισσότερο στους μεταπτυχιακούς. Αυτοί όλοι είναι άνθρωποι οι οποίοι αντιδρούν στο σύστημα. Και το βλέπω όχι στα λόγια, στην πράξη. Πάνε να κάνουν μόνοι τους μικρές επιχειρήσεις, πάνε να κάνουν μόνοι τους μικρούς εκδοτικούς οίκους, να στήσουν μικρές γκαλερί, να επιβάλλουν τους όρους τους στην γκαλερί. Δίνει μάχη τα παιδιά. Όχι όλοι, αλλά πολλοί από αυτούς, τους οποίους συνεχίζουν να έχουν επαφή ακόμη και όταν τελειώνουν τις σπουδές τους. Με προκαλείτε τώρα, κύριε Δαβέτα, γιατί εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε αλλιώς. Περιμένουμε έναν οίκο για να διαφημίσει την Ακρόπολη ή το Καλή Μάρμαρο. Καταλάβατε. Σας προκαλώ, αλλά καλά κάνετε και εσείς. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί, αλλά γιατί εκεί είναι το πρόβλημα της Ελλάδος. Που εγώ ζω στις δύο χώρες και το βλέπω. Εδώ πέρα δεν έχουμε ξεφύγει από την έννοια του μπαμπά και της μαμάς. Και αυτό ο μπαμπάς και η μαμάς, καλή τους ώρα, όλοι μας έχουμε και τους αγαπάμε. Αλλά όταν ο μπαμπάς και η μαμά μας καθορίζει και είμαστε μεγάλοι άνθρωποι στην πορεία μας και την επαγγελματική και ούτω καθεξής, και όταν το σύστημα στηρίζεται πάνω στη σχέση μπαμπά-μαμά-παιδιού, στηρίζεται το σύστημα το ελληνικό σε αυτή τη σχέση, τότε πώς θα μπορέσεις εσύ να αντιδράσεις και να πάρεις το δικό σου δρόμο, το μοναχικό, το στην αρχή περιθωριακό, αλλά που στην πορεία μπορεί και να τον επιβάλλεις, διότι το σύστημα εξ ανάγκης θα σε δεχτεί. Λοιπόν, επειδή πρέπει, έχετε ανηλυμένη υποχρέωση, θέλω να πάρω. Τι να κάνω. Ήταν τόσο ευχαριστή. Με εξέπληξε που υπάρχει τόσο κόσμο. Εγώ τι να κάνω. Με ευχαριστώ όλους. Δηλαδή, ακόμη και όσοι θα διαφωνήσουν και θα συμφωνήσουν. Προφανώς. Πραγματικά, σπάνια είχα και εγώ τέτοιες. Πολύ γρήγορα. Ο Αντρέας, οι αλήθειες είναι ψευδαισθήσεις που έχουμε ξεχάσει ότι είναι ψευδαισθήσεις. Κύριε Δαβέτα, λέει ο Αντρέας. Λοιπόν, αυτό είναι και κλείνουμε πάρα πολύ ωραία. Η ψευδαίσθηση. Η χήμερα, προσοχή, μπορεί να είναι χήμερα, αλλά είναι αλήθεια. Γιατί είναι αλήθεια? Γιατί μας ξυπνάει από το λίθαργο. Είναι μη λύθη. Είναι αλήθεια γιατί μας οδηγεί στην αυτογνωσία. Ακόμη και αν η χήμερα
και ψευδέστηση. Με κάνει εμένα να οδηγηθώ στην αυτογνωσία και να έχω ερωτήματα, είναι η προσωπική μου αλήθεια. Οπότε, ας μην φτάνουμε, βλέπουμε τη λέξη αλήθεια μόνο ως μια τραγική αποτυχία, ας την δούμε ακόμη και σαν μια προσωπική τουλάχιστον επιτυχία. Επιτρέψτε μου τον επίλογο να τον κάνουμε με ένα άλλο ερώτημα. Κύριε Δαβέτα, θα το απαντήσετε γρήγορα. Μπορεί να μας πει ο κύριος Δαβέτας, λέει, αν του έρχεται στο νου πρόχειρο, τι κάνουμε για να ενισχύσουμε αυτές τις οάσεις που περιέγραψε και πυρήνες. Και δεύτερον, πώς θα βρούμε τρόπο, αφού το κάνουμε αυτό, να ενώσουμε τις δυνάμεις της τέχνης, της κοινωνίας, με σύγχρονους ή μάλλον με νέους όρους και μεθόδους, μιας και οι παλιοί δεν λειτουργούν. Λοιπόν, εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Αυτές οι οάσεις έχουν πάντοτε, είτε γνωρίζονται είτε δεν γνωρίζονται, έχουν κοινούς τόπους. Την ανάγκη δημιουργίας και αντίστασης απέναντι σε συστημικές επιβολές. Άρα όλες αυτές οι οάσεις έχουν κοινό τόπο δράσης, κοινή θερμότητα. Mm. Γιατί η δημιουργία έχει να κάνει στη σχέση θερμότητας και ψύχους. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως, για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε επίπεδο συλλογικής δράσης, mm-hmm. αυτό πρέπει να επιτευχθεί μέσα από μια συλλογική συνείδηση. Και για να γίνει συλλογική συνείδηση πρέπει να υπάρξει έργο, να συναντηθούμε όλοι μας πάνω στο έργο. Όχι να ονειρευτούμε το έργο. Όχι εικονική πραγματικότητα. Όχι, πάνω στο έργο. Δηλαδή, φτιάχνοντας έργα, θα βρεθεί στον ίδιο δρόμο με κάποιον άλλον καλλιτέχνη από μια άλλη χώρα ή δεν ξέρω πού και θα πεις, όπα, ίδια προβληματική έχουμε. Επί το έργον θα φτιάξεις πολιτική συνείδηση. Επί το έργον θα φτιάξεις κινηματογράφο, το ένα, το άλλο κτλ. Όχι μόνο θεωρητική ανάλυση. Just do it. Έργο. Και αυτό δημιουργεί τη συλλογική συνείδηση. Και σας καλώ να δείτε όλοι το άρθρο μου. Βέβαια, τώρα δεν κάνει, μπορεί να κάνω και διαφήμιση. Θα πω το άρθρο μου αύριο στον Ελεύθερο Τύπο για τον Joseph Beuys. Όπου αναλύω όλο το έργο αυτού του τεράστιου καλλιτέχνη που γιορτάζουν στη Γερμανία και σε όλο τον κόσμο τα 100 χρόνια, ο οποίος προβληματίστηκε και έδωσε απάντηση στις ερωτήσεις αυτές τις οποίες μαζί θέσαμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Εγώ γι' αυτό επιμένω και με τους ακροατές να μιλάμε για χώρους και χρόνους και την επανάκτηση του χωροχρόνου και όχι της κονικής πραγματικότητας που καμιά φορά ανοίγουμε το στόμα όλοι. Πώς τα καταφέρνει ο Δημοσθένης και δεν τον μπορεί ο Γιώργος στο κινητό και στην ταμπλέτα. Αλλά η ζωή δεν είναι εκεί. Δεν είναι εκεί. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Δαβέτα, και εσάς και τους ακροατές συνεχίζουν και στέλνουν. Αλλά παιδιά, μέχρι εδώ σήμερα. Τους ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να τα ξαναπούμε. Άλλωστε, εγώ σας έχω ιδιαίτερη συμπάθεια και το λέω ανοιχτά. Και οι εκπομπές μέχρι τώρα που έχω κάνει μαζί σας μου έχουν αφήσει μια πολύ ευχάριστη γεύση. Αμοιβαίο είναι και από τους ακροατές για σας. Σας ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε και ελπίζω και τηλεοπτικά σύντομα. Καλημέρα, κύριε Δαβέτα. Γεια σας.